είναι αυτό. Μπορεί και να μην είναι, να είναι λιγότερο. Μα 100.000 καινούργοι μετανάστες, κυρία Χριστοδουλοπούλου, δεδομένου ότι υπάρχουν και μισό λεπτό, να καταλάβω. Για να βοηθήσετε, μα αφήστε, μία μιλάτε όλοι μαζί, για να βοηθήσετε, αρχίστε να χρησιμοποιείτε τον όρο πρόσφυγες, γιατί αν ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λέτε για μετανάστες και λαθρομετανάστες, δεν θα εγκρίνουν κανένα κονδύλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μακάρι να λυνόταν έτσι το πρόβλημα με το να λέμε εμείς πρόσφυγες. Όχι, το ξέρετε ότι τα ακούνε όλα. Το ξέρετε και από τα οικονομικά. Απλώς λέω... Μιλάτε περί ανθρωπισμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί δεν κυβερνήσετε. Γιατί του αφήνετε με στη λάσπη. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε βάλει εκεί πέρα κάποιον να φτιάχνει συνθήκε πραγματική ζωή. Να φτιάξει χώρου που δεν έχει. Και μιλάτε για από πάνω για ανθρωπισμό. Οι χειρότεροι απάνθρωποι. Μόνο φυλακέ φτιάχνατε, κύριε Γεωργιάδη. Οι χειρότεροι απάνθρωποι. Μόνο φυλακέ φτιάχνατε για του πρόσφυγε, του μετανάστε. Εγκληματούσατε τόσα χρόνια. Χαθήκα κονδύλια τόσα χρόνια. Ξέρετε τι παραλάβαμε στη Λέσβο, κύριε Κασακόπουλε. Ξέρετε τι παραλάβαμε στη Λέσβο ένα χρόνο πριν. Συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης. Κατά πλειοψηφία εκρήθηκε η ένατη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με την ενίσχυση του κωδικού για τα έξοδα φιλοξενίας προσφύγων με επιπλέον 172.000 ευρώ. Συνολικά, για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο Δήμος έχει εγκρίνει προϋπολογισμένες δαπάνες ύψους 400.000 ευρώ. Κενά διαμερίσματα και μονοκατοικίες στη Θεσσαλονίκη επιστρατεύονται για τη φιλοξενία προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας και ψάχνουν χώρο διαμονής μακριά από τις σκηνές και τα κοντέινερ των κέντρων φιλοξενίας. Το πρόγραμμα Emergency Response διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης, η οποία εξετάζει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες τις αιτήσεις ιδιοκτητών ακινήτων. Η δυνατότητα χρηματοδότησης στην οποία αναφέρθηκα έχει να κάνει με την αρμοδιότητα, με την ευθύνη που ανέλαβε η ΥΠΑΤΗ αρμοστία εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργήσει 20.000 θέσεις στέγασης, προσωρινής στέγασης, για διάστημα 2 ετών, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2017, στην Ελλάδα, με μοναδικούς επωφελούμενους, είτε ανθρώπους υποψήφιους, αιτούντες άσυλο, υποψήφιους προς μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε άλλες κατηγορίες ετούντων άσυλων. Τα διαμερίσματα που αναζητούνται στο νομό Θεσσαλονίκης είναι άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων, σε καλή κατάσταση, άμεσα διαθέσιμα και χωρίς οφειλές σε δέκο και κληρονομικές εκκρεμότητες. Το γεγονός ότι το ποσό των ενοικίων προκαταβάλλεται αποτελεί βασικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες που ήδη έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον. Βασικά το ενίκιο προς τον ιδιοκτήτη προφανώς, καλύπτονται τα κοινόχρηστα, η ΔΕΗ και γενικότερα όλοι οι λογαριασμοί οι οποίοι προκύπτουν από το κάθε διαμέρισμα. Γίνεται άμεσα αυτή η καταβολή, περνάει κάποιο διάστημα? Φυσικά υπάρχει άμεση καταβολή των ενοικίων προς τον ιδιοκτήτη και φυσικά οι ΔΕΚΟ όποτε προκύπτουν. Το ανώτατο ποσό του ενοικίου που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια είναι τα 400 ευρώ το μήνα. Τα διαμερίσματα θα μισθώνονται αρχικά έως το τέλος του έτους και θα παραδίδονται στους πρόσφυγες επιπλωμένα. Επιπλέον, το κόστος σε περίπτωση ζημιών θα καλύπτεται επίσης από τα κονδύλια του προγράμματος.